όλοι μας αγαπούμε τον εαυτό μας ανεξαιρέτως. Όλοι μας τον εαυτούλη μας τον αγαπούμε και ο Χριστός δεν μας παρεξηγά, γιατί ξέρει ότι είναι δύσκολο πράγμα να μην αγαπούμε τον εαυτό μας. Πρώτα είπε να τον αρνηθούμε, αλλά ύστερα που κατάλαβε ότι θα τα καταφέρουμε, λέει αγαπήσεις τον πλησίο σου σε αυτόν. Δηλαδή, αφού δεν μπορείς να μην αγαπάς τον αδερφό σου, τον εαυτό σου, να αγαπάς τον αδερφό σου όσον αγαπάς τον εαυτό σου. Όμως, οι πατέρες... προσπαθώντας να φτάσουν στην τελειότητα, επάλεψα σκληρά με τον διάβολο και εκαταλάβαν ότι η φιλαυτία είναι το χρυσό κλειδί του διαβόλου για να κερδίσει τον άνθρωπο. Η πιο συνηθισμένη, η πιο πρόχειρη παγίδα του σατανά είναι η φιλαυτία. Δεν έρχεται ο σατανάς να σου πει μίσα τον εαυτό σου, έρχεται να σου το πει πλάγια. Τι είπε της Εύας? Με λίγα λόγια, ούτε λίγο ούτε πολύ, σαν να της έλεγε εγώ σας αγαπώ και θέλω να τρώτε και από τούτον τον καρπό. Γιατί ο Θεός να σας πει να μην φάτε και από τούτον τον καρπό? Άρα ο Θεός σας αγαπά όσο σας αγαπώ εγώ. Πρότεινε στην Εύα κάτι το φύλαυτο. Της είπε ότι σας είπε ψέματα ο Θεός ότι θα πεθάνετε αν φάτε από τον καρπό. Εγώ σου λέω ότι αν φάτε από τον καρπό θα γίνετε κι εσείς θεοί. Αμέσως άναψε τη φυλαυτία της Εύας. Η Εύα όταν εφαντάστηκε ότι θα γίνει Θεός, δεν υπήρχε λόγος να χάνει χρόνο. Άρπαξε τον καρπό και τον εκαταβρόχθησε. Γιατί έξερε ο σατανάς με τι τρόπο θα την έπιανε στα δίχτυά του. Θα γίνεις Θεός αν πας αυτόν τον καρπό. Και έφαγε η Εύα τον καρπό, αλλά Θεός δεν έγινε. Η Εύα, αντί να γίνει Θεός, ευγήκε από τον Παράδεισο και έχασε για αυτά που είχε. Όχι μόνο δεν κέρδισε κάτι παραπάνω, αλλά έχασε και εκείνα που είχε. Το ίδιο παθαίνουμε και εμείς με τη φιλαυτία μας. Πώς μπορούμε να νικήσουμε τον διάβολο? Πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από τις παγίδες του? Εμείς είμεθα άνθρωποι ηλικοί. Ο διάβολος είναι αόρατος και συνεργάζεται με τον νου μας που είναι αόρατος. Άειλος ο σατανάς, άειλος ο νους μας. Η συνεργασία γίνεται άψογα. Αλλά οι πατέρες που εδούλεψαν σκληρά και πολέμησαν τον διάβολο σκληρά, εφεύραν τρόπους και μας τους άφησαν ως παρακαταθήκη. Να προσευχόμεθα συχνά πυκνά θερμά και να λέμε του Κυρίου: Κύριε, σου παραδίνω το αυτεξούσιο που μου έδωσες. Εάν εγώ είμαι ο Κύριος
του αυτεξουσίου σίγουρα θα χαθώ. Αν κρατήσω το αυτεξούσιο, την αγάπη του εαυτού μου, θα χαθώ. Σου παραδίνω το αυτεξούσιο και κάμε με εσύ όπως θέλεις. Μόνο να είσαι πάντα μαζί μου και εγώ μαζί σου και στον παράδεισο μαζί σου. Να με πάρεις κοντά σου στον παράδεισο με τον τρόπο που εσύ ξέρεις. Όπως θέλεις, ό,τι θέλεις, όποτε θέλεις. Όχι ό,τι θέλω εγώ, αλλά ό,τι θέλεις εσύ. Και τότε ο Χριστός, όταν του παραδώσουμε το αυτεξούσιο μας, έχει κάθε δικαίωμα να μας πάρει ή δυνατόν με το ζόρι στον παραδεισό. Οπωσδήποτε θα μας πάρει στον παραδεισό. Είναι το χρυσό κλειδί του παραδείσου, το μυστικό κλειδί του παραδείσου, που το παραδίνουμε στα χέρια του Χριστού και δεν πρόκειται να μας κλείσει την πόρτα ποτέ. Θα την βρούμε πάντα, θα την βρίσκουμε πάντα ανοιχτή την πόρτα του παραδείσου, όταν αφινόμαστε στο θέλημα του Κυρίου. Όταν παραδίνουμε το θέλημά μας στο θέλημα του Κυρίου. Ό,τι θέλεις Κύριε, όπως θέλεις, όποτε θέλεις. Μας έρχονται πειρασμοί, αναποδιές, δυσκολίες, φουρτούνες, κύματα θεόρατα. Δόξα σοι ο Θεός. Όπως θέλει ο Θεός. Αφού το θέλει ο Θεός, ας είναι ευλογημένο. Το θέλημα του το Άγιο να γίνει. Και από τούτες τις φουρτούνες θα έρθει η γαλήνη, θα έρθει η ημέρα, θα ξημερώσει εκείνον το γλυκοχάραμα που θα βρεθούμε στην βασιλεία του, την αιώνιον, την ουράνιον, την αθάνατον, την πανευτυχή, που δεν θα υπάρχουν θλίψεις και στεναγμοί και δάκρυα. Θα είμαι πάντοτε εν ασφαλεία, εν αγαλιάση και ευφροσύνη, αιώνες των αιώνων. Λέγει ο Ιταλός στον Έλληνα, αύριο θα πιω καφέ μέσα στην Αθήνα. Ο Μεταξάς του λέει, όχι, θα σε πολεμήσω. Λέει ο Σατανάς τον άνθρωπο, αύριο θα είμαι μέσα στην καρδίτσα σου και θα κάνουμε μαζί ό,τι θέλω εγώ. Εμείς θα του πούμε, όχι, θα σε πολεμήσω. Και η νίκη θα είναι μαζί μας. Και η νίκη ήταν με τον Μεταξά, γιατί είχε το δίκιο. Ο Ιταλός είχε τη χώρα του, δεν είχε το δικαίωμα να επέμβει σε ξένη χώρα. Προσπάθησε, αλλά δεν τα κατάφερε, διότι ο Θεός ήταν εναντίον της αδικίας. Το δίκαιο ήταν με την Ελλάδα και έτσι προσβάστηκε ο μεγάλος Ιταλός. Και εμείς μπορούμε να προσβάλλουμε τον μεγάλο διάβολο. Αν του πούμε όχι, το σπίτι είναι δικό μας. Το σώμα είναι δικό μας, η καρδιά μας είναι δική μας, ο νους μας είναι δικός μας. Έχουμε κάθε δικαίωμα και κάθε εξουσία να πούμε του διαβόλου όχι. Δεν θα κάνω αυτόν τον κακό. Μην πας στην εκκλησία. Όχι, θα πάω στην εκκλησία. Βάλε ρούχα προκλητικά να προκαλέσεις και άντρες και γυναίκες. Όχι. Θα βάλω ρούχα σεμνά. Θα πάω στην εκκλησία να παρουσιαστώ ενώπιον του Κυρίου, να προσευχηθώ με σεμνή ενδυμασία. Τρώε, πίνε, Τετάρτες, Παρασκευές, Σαρακοστές, δεν βαριέσαι, δεν έχει τίποτε. Όχι!
Όχι. Εγώ είμαι ο εξουσιαστής του εαυτού μου. Ο Θεός είναι ο εξουσιαστής του εαυτού μου. Όχι εσύ. Έξω εσύ. Από το σπίτι μου, από το νου μου, από την καρδιά μου, από τη ζωή μου, από την οικογένειά μου, από την πατρίδα μου. Έξω. Όχι. Και ο Θεός είναι έτοιμος, πανταχού παρών, πάνοπλος, με τις μυριάδες των Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων, έτοιμος να μας βοηθήσει. Μόνον τη θέληση μας θέλει. Μόνον να επικαλεστούμε τον Θεό, να πούμε Κύριε Ιησού Χριστέ μου, διώξε τον Σατανά, πολέμησε τους πολεμούντας με, σώσε με, αμέσως θα μας σώσει ο Θεός. Αμέσως. Εν υπάρχει περίπτωση να κάνει τον κουφό ο Θεός. Είπε ο Σατανάς της Εύας, γιατί ο Θεός σας είπε να μην τρώτε από τούτο τον καρπό? Δεν πειράζει, σταμάτησε, έλειψε, γέμισε. Γιατί ο Θεός, τι έπρεπε να κάνει η Εύα? Ο Θεός είναι πατέρας μας, είναι δημιουργός μας. Ο Θεός μας έβαλε στον παράδεισο, όλα είναι δικά του και οφείλουμε να κάνουμε υπακοή στον Θεό. Και εσύ τι δουλειά να έχεις να επεμβαίνεις μέσα στην ζωή τη δική μας ή μέσα στις εντολές του Θεού? Όταν της έλεγε ο Θεός είπε ψέματα, έπρεπε να θυμώσει η Εύα, να αντιδράσει η Εύα, να του πει εσύ λες ψέματα, εσύ είσαι ο ψεύτης, και να επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου ή να γίνει άφαντος. Και όταν της είπε εάν φάγεις θα γίνεις Θεός, έπρεπε να ταπεινωθεί, διότι η δικαιολογία, η φιλαυτία και η δικαιολογία είναι καρπί της υπερηφανίας. Τούτος κατάλαβε ότι η Εύα ήταν άπειρη, δεν είχε πείραν από πολέμους του διαβόλου, και την έριξε με τον ίδιο τρόπο που έπεσε ο ίδιος, με την υπερηφάνεια. Γιατί γι' αυτό σε θέλει να γίνει Θεός και γι' αυτό να γίνει δαίμονας. Εάν φάγεις θα γίνεις Θεός. Αντί η Εύα να πει όχι, εγώ έχω Θεόν, δεν θέλω να γίνω Θεός, είμαι παιδί του Θεού, εφαντάστηκε ότι θα γίνει Θεός και από την υπερηφάνεια της ότι ήδη έγινε και Θεός, δεν υπήρξε καθυστέρηση στο να πράξει την υπακοή στον διάβολο και την παρακοή στον Θεό, και εδέχτηκε να φετέρου τα λόγια του Σατανά ότι ο Θεός, ναι, είναι ψεύτης. Τους είπε ψέματα. Ότι ο Θεός είπε ψέματα ότι θα πεθάνουν. Έτσι θα πεθάνουν, αλλά θα γίνουν θεοί. Δεν είχε καμία δικαιολογία ενώπιον του Θεού όταν τους έκρινε, όταν τους εκάλεσε να απολογηθούν. Γι' αυτό και εκρυφτήκαν μόλις ακούσαν τα βήματα του Θεού. Φωνάζει ο Θεός,
Αδάμ, πού είσαι? Καμιά μιλιά. Σιγή ηχθείος. Φωνάζει εκ δευτέρου. Αδάμ, πού είσαι? Μιλιά καμιά. Απάντηση καμία. Τρίτη φορά φωνάζει πιο δυνατά ο Θεός που τραντάζεται ο τόπος. Αδάμ, πουι, και αμέσως τον πιάνει τρεμούλα τον Αδάμ και φωνάζει τρέμοντας. Τη φωνή σου άκουσα και φοβήθη και κρύβει από σου. Εφοούμεσαι, άκουσα τα βήματά σου και εφοούμεσαι και εφώστηκα. Και γιατί με φοβάσαι, παιδί μου, λαλί του. Τόσον καιρό που ερχόμουν στον παράδεισο, έτρεχες κοντά μου χωρίς να με φοβάσαι. Τώρα γιατί με φοβάσαι? Γιατί είμαι γυμνός, είμαστε γυμνοί. Και ποιος σου είπε ότι είσαστε γυμνοί? Μήπως έφαγες από τον καρπού που σας είπα να με φάτε? Η Εύα. Αυτή τη στιγμή μιλούσε μόνο με τον Αδάμ, ήταν δίπλα του η Εύα. Η Εύα Λούτου, ήταν κουλεμένη πάνω του. Η Εύα. Λέει ο Θεός της Εύας, Εύα, γιατί επίησες τούτο? Ο Όφης που γέλασε. Ούτε ο Αδάμ είπε φταίει, ούτε η Εύα. Δεν φταίξαν τίποτε. Τα αναθώα περιστερά για κι δυο, ο Όφης τα φταίνε όλα. Ναι, φταίνε και ο Όφης, αλλά φταίνε και αυτοί, διότι είχαν το αυτεξούσιο, είχαν τη δύναμη και είχαν και πολλές δικαιολογίες, είχαν πολλές αιτίες να υπερασπιστούν, να υπερασπίσουν τον Θεό, τον δημιουργό τους, που σε χάρισε τόσα πλούτη, τόσες ευτυχίες, τόσες χαρές, τόσες ομορφιές, τόσα κάλλη, τόσες χάρες. Έπρεπε να καταφρονήσουν αυτά όλα τα πράγματα για μια συμβουλή του Σατανά. Ευταία. Αλλά δεν ταπεινωθήκα, διότι εφούντωσεν το εγώ ότι θα γίνω θεοί. Θα γίνω θεοί. Ύστερα αμέσως ο Θεός έστειλε τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και του λέει, διά της ροφέας σου έκβαλον αυτούς έξω του παραδείσου και κλείσον την θύρα και θέλω βάλει χερουβίμ ή να φυλάγουσιν την πύλη της Εδέμ. Έπιαν το κουρπάκι ο Αρχάγγελος, θα ρίξω αντέξω σου που τα μέσα. Και αν την ευαλούν του που το σερούει και ευκήκασιν που το παράδεισο και που τους έκατσε ο Θεός απέναντι του παραδείσου να το θωρούν πιο μακρά, να μεν τον ηξιανούμε, να κρούζονται. Και αρκίνησαν ο Αδάμ τα κλάματα, αρκίνησαν τα νεκαλιά. Παράδεισε Πανάγιε, πανάριστε, γέτευσον, τον σε ποιήσαντα, καμέ πλάσαντα, ή να τον σώναν Θεόν, εμπλήσωμε και πάλι. Μα 900 χρόνια έκλαιναν, αλλά δεν είχαν δύναμη τα δάκρυα του, διότι την ώρα που πρέπει να ταπεινωθεί, να ταπεινωθήκε. Ένας υπερήφανος μπορεί να κλάψει και να συγχωρεθεί. Έπρεπε να πληρώσει κάποιος άλλος εκτός από τον Αδάμ που ήταν αναμάρτητος, το αίμα του αναμάρτητον, το σώμα του θεϊκών, για να πληρώσει τις αμαρτίες όλου του κόσμου, όχι μόνο την παρακοή του Αδάμ, γιατί αφού όλοι μας από τον Αδάμ ευκήκαμε, πιάμε και τα φυσικά του Αδάμ, έχουμε
έχουμε το μικρόβιο του εγωισμού, έτσι το μέσα μας. Φέρνουμε το μαζί μας, το προπατορικό φυσικό. Άμα μας αφώσει κάποιος, έλα ρε μαζί μας, έλα στην παρέα μας, μην κρούνεσαι τους παπάες, μην μπαίνεις σε εργισσά, έλα με την νέα εποχή, κάνουν τον σατανιστή, κάνουν τον δείγνοντον, άμα φτάσει στο το σχοινί των κόμπων που λέμε, δηλαδή δεν μπορεί να ζήσει και ο άνθρωπος, γιατί δεν τον αφήνουν να ζήσει ούτε νύχτα ούτε μέρα, παιδεύκουν τον, τότε καταλαβαίνει πως δεν ήταν καλή εκείνη η ζωή και θέλει να γυρίσει και πάλι πίσω στην εκκλησία. Και έρχεται στην εκκλησία ένα ράχος και ζητά έλεος από τον πολυέλεο Χριστό και λαμβάνει έτοιμος ο Χριστός με όλη του την αγάπη να δώσει την άφεση. Έχουμε τόσο καλόν Θεόν Πατέρα. Είναι παντοδύναμος. Είναι πολυέσπλαχνος, μακρόθυμος, όλος αγάπη. Φωτιά είναι η αγάπη του. Οι αμαρτίες όλου του κόσμου σαν μια τρίχα πέφτει μέσα στην κάμινο της αγάπης του και δεν φαίνεται ούτε η στάχτη της. Τόσο πολλά αγαπά ο Θεός τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος γιατί να μην αγαπά τον Θεό? Το γιατί είπε το Σατανάς, και δεν πρέπει να το λέμε για έργα θεϊκά, δηλαδή γιατί έκαμε αυτό ο Θεός, γιατί επέτρεψε εκείνο ο Θεός, αλλά αυτό το γιατί πρέπει να το πούμε για τον εαυτό μας. Γιατί δεν αγαπούμε τον Θεό? Υπάρχει λόγος, δικαιολογία το να μην αγαπούμε έναν τέτοιο Θεό Πατέρα με τόση αγάπη, με τόση στοργή, με τόση εσπλαχνία, τόσα πλούτη? Πόσα μας χαρίζει, πόσα μας εχάρισε και πόσα μας υπόσχεται να μας χαρίζει ακόμα. Γιατί να μην τον αγαπήσουμε? Γιατί να μην νιώθουμε μέσα μας τη φωτιά της αγάπης του? Γιατί να μην επιθυμούμε να πάμε στον παράδεισο μαζί του? Γιατί παραμελούμε τα πνευματικά, γιατί μεταβάλλουμε τον χρόνο της μετανοίας μας, το χρόνο της προσευχής, λέμε να κάνω τις δουλειές μου και που να τελειώσω κάνω προσευχή. Τώρα να τελειώσω και τούν τη δουλειά και γίνει τη δουλειά και αν είναι άλλη δουλειά, νυχτώνει και λέει ού, δεν τελειώσα τις δουλειές μου, δεν έχω χρόνο για προσευχή, ανίσταξα, να μ' αραπέζω. Για τις δουλειές είχαμε ώρα, είχαμε χρόνο, είχαμε διάθεση. Για την προσευχή, για τη συνομιλία μας με τον Θεό Πατέρα, δεν είχαμε χρόνο. Γιατί άραγε, μήπως κρύβεται όπως εκρύφτηκε ο Σατανάς μέσα στον όφι, μήπως είναι κρυμμένος ο Σατανάς πίσω από το νου μας και ξετά μας, παίζει μας πας τα δάχτυλά του? Να το ψάξουμε το πράγμα να δούμε, διότι συμβουλή όφεως είναι το να μην κάνουμε προσευχή, το να μην κάνουμε το καλό, το να μην πάμε στην εκκλησία, είναι συμβουλή όφεως. Είναι αόρατος. Η Σέβας φάνηκε της ορατός, γιατί δεν είχε μπήραν από αόρατον πόλεμο η Εύα. Εμάς όμως πολεμάμας αόρατος, γιατί έχουμε ορατά όπλα, έχουμε το σταυρό του Κυρίου, μεταλαμβάνουμε τα άχραντα μυστήρια, το σώμα και αίμα του Χριστού μας και γινόμαστε θεοί κατά χάρη. Γι' αυτό φοβάται ο Σατανάς. Φοβάται, αλλά πίσω δεν στερνεί.
φοβάται αλλά πολεμά, συνέχεια πολεμά. Και όχνουμε εντών, αλλά δεν φεύγει. Φεύγει λίγο και πάλι έρχεται. Φεύγει, έρχεται, φεύγει, έρχεται, φεύγει, έρχεται, μέχρι που να του συντρίψουμε το κεφάλι. Πρέπει να τον πολεμήσουμε, να τον πολεμήσουμε σκληρά. Να τον πολεμήσουμε δυνατά. Για να μπορέσουμε να τον υποτάξουμε, να κάνουμε το θέλημα του Θεού και όχι το θέλημα εκείνου, του σατανά. Η δικαιολογία είναι καρπός της υπερηφανίας. Άρα δεν πρέπει να δικαιολογούμε τα λάθη μας, τα πάθη μας, τις αδυναμίες μας. Έχεις μια αδυναμία, ναι, έχω την τούτη την αδυναμία, πάω στον εξομολόγο, έκαμα τούτη την αμαρτία, ποιος φταίει, εγώ πατέρ. Εγώ είμαι αδύνατος, δεν συνήθισα στην αρετή, συνήθισα στο κακό και νικούμε από το κακό. Ταπείνωση χρειάζεται για να νικήσουμε τον σατανά. Αν δεν ταπεινωθούμε, δεν θα νικήσουμε τον σατανά. Πρέπει να ταπεινωθούμε. Αν ένας άνθρωπος κάθεται χαμέ, πας στη γη, από πού θα πέσει? Αφού κάθεται χαμέ, από πού να πέσει? Άμα φκεί πάνω σε μια σκάλα ψηλή, ψηλά, 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 και πέσει που και πάνω, εγώ νομίζω θα διαλυθεί. Αν δεν πεθάνει την ίδια ώρα, να πεθάνει ύστερα λίγες ώρες ή λίγες μέρες. Θα είναι ζημιά πολλά μεγάλη από ψηλά μα πέσει. Γι' αυτό να απροσέχουμε από την υπερηφάνεια, ανευκήκαμε να κατεβούμε. Κατεβούμε σιγά, 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 να κατεβούμε κάτω στην ταπείνωση, γιατί και να γύρουμε, να πέσουμε από τη γη, τίποτε δεν παθαίνουμε. Αλλά να πέσουμε από ψηλά, θα πάθουμε μεγάλη ζημιά. Είναι καμιά φορά, επειδή είναι πολλά πονηρός ο σταμάς, μπορεί να μεταχειριστεί και ένα άλλο μέσα να μας πει καλέ, πως επερασπίζεστε τον εαυτό σου τώρα, τίποτε, ένα αμαρτία, ήταν ανάγκη, καλά, άνθρωπος είσαι, έκαμε ένα λάθος, ανάγκη να το πεις πως έκαμε λάθος, ότι αν το είδες, αν το ξέρεις, αν είσαι εσύ που το έκαμες. Εάν φταίξουν η μια της άλλης οι γυναίκες και ρωτήσεις τη μια ποιος φταίει, να σου πει η άλλη. Την άλλη να με τη ρωτήσεις, να σου πει η άλλη. Δεν θα πει εγώ. Και οι άντρες το ίδιο, να μα φταίξει, τσακωθούσε δυο, λαλείς του, μα δεν που ήταν η αιτία ρε παιδιά, έτσι να σου φταίει. Τι να σε προκάλεσε με. Κι αν είσαι τον άλλο λαλείς του, εμένα δεν που γίνει και ρε παιδιά, εμένα που δεν ξέρει εκείνο, προκάλεσε με. Ο ένας ρίχνει το φταίσιμο στον άλλο. Έχουμε το μικρόβιο του Αδάμ που έριξε το φταίσιμο της Εύας και η Εύα της του φιλιού. Έχουμε το που μέσα μας το φυσικό μας, ήταν να κάνουμε, πρέπει να πολεμήσουμε. Πρέπει να μαζέψουμε όλες μας τις δυνάμεις, να αντιπολεμήσουμε τον διάβολο, γιατί ξέρετε, άμα έρθει κοντά μας να μας κάνει κουβέντα, φαίνεται σαν το λιμπουρούι, το μετσιγουρί. Δηλαδή σαν ένα λιμπουρούι, είναι τα κακό μπορεί να μου κάνει, το μια μπαθιά ανέσυγωνε, πήλε μου, με το χέρι μου έκαμα τον έτσι, έλυσε ο λιμπουρός. Ναι, αλλά τούτος ο σατανάς φαίνεται λιμπουρούι, μα είναι μυρμυγκολέοντας. Φαίνεται λιμπουρούι, μα είναι λιοντάρι. Τσάντζεν και σε στουλίο και γίνει και να φανέρωσαν τον εαυτόν του σαν λιοντάρι,
τα τύχη σου έχει κάτι δοντάρες, έχει μια δύναμη, έχει αγριότητα, έχει φθόνο, έχει μίσος, έχει κακία, που τον τρέμει ο άνθρωπος. Το λιοντάρι μπορεί να μασίσει και τα κόκκαλα του ανθρώπου. Έτσι είναι ο Σατανάς. Και ακόμα χειρότερος, διότι το λιοντάρι είναι δημιούργημα του Θεού. Ενώ ο Σατανάς είναι απόρριψης του Θεού. Έκαμε τον άγγελο, αρχάγγελο. Μα δεν του άρεσε, δεν θέλει να γίνει Θεός. Γι' αυτόν αφαίρεσε ο Θεός ό,τι καλό του είχε δώσει, αφαίρεσε την θεϊκή ουσία που πάνω του και έμεινε σκέτος διάβολος. Αφαίρεσε τις καλοσύνες και έμεινε μόνο μία κακία, μια κακία που δεν σταματά, που δεν έχει όρια. Δεν έχει όρια, είναι μισάνθρωπος. Μισόκαλος, μισάνθρωπος και μισόκαλος. Μισά τον άνθρωπο, μισά το καλό. Είδε καλόν άνθρωπο να τον μασίσει θέλει. Είδε πράξη καλή που την έκαμε κάποιος να την καταστρέψει, να την διαβάλει και να μασίσει τον άνθρωπο που την έκαμε. Είναι τόσο ο φθόνος του και η κακία του που δεν χρειάζεται να κοιμούμαστε πάνω μας. Να ξυπνήσουμε και να ξέρουμε ότι έχουμε να κάνουμε με τον εχθρό μας, τον διάβολο, που είναι πολύ σκληρός, πολύ κακός και δεν σταματά ούτε μέρα, ούτε νύχτα, ούτε κουράζεται, ούτε νιστάζει, ούτε σταματά. Όμως πρέπει να ξέρουμε ότι δεν έχει εναντίον του πιστού καμία δύναμη. Όταν ο πιστός δώσει το αυτεξούσιό του του Θεού, όταν ο πιστός προσευχηθεί και πει «Κύριε Ιησού Χριστέ μου, σώσε με», γίνεται καρυδότησε σοφλό. Γίνεται φύλλο του δεντρού ξερών που το παίρνει ο άνεμος. Γίνεται κρομιδόφυλλο. Τα προβλήματα είναι στο σταυρό σου. Ναι. Η δύναμη του Σατανά διαλύεται όπως των ιστών της αράχνης. Να προσέξουμε από τη φιλαυτία, να αγαπήσουμε τον Θεό και τον συνάνθρωπο μας, να πολεμήσουμε τον εχθρό μας τον Σατανά, για να μπορέσουμε να μπούμε στη βασιλεία των ουρανών μαζί με τον αγαπημένο μας Κύριον, τον Αναστάντα εκ νεκρών και την μητέρα του την Κυρία Θεοτόκων και με όλους τους Αγίους και τους Αγγέλους που μας αγαπούν και θα ζήσουμε μαζί τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.